Η άμυνα των διαδηλωτών να υπερασπίσουν τις μανάδε τους, τις γιαγιάδες και τα παιδιά τους εκεί, όταν ο άλλος επιτίθεται με χημικά, με κρότου λάμψη και με γκλόπς μέσα στη διαδήλωση, είναι φυσιολογικό. Και εσεί να βρισκόσασταν εκεί, κύριε Παπαδάκη, το χέρι σα και το πόδι σα θα το σηκώνατε να ρίξετε μια κλωστιά. Το, το ζήτημα το πόδι είναι μας. να μην ίτανε... γίνονται τέτοια, ίτανε... αλλά ίτανε... Να, να δει η αστυνομία. Το παρασύκωσε το πόδι, ήταν κλωστιά. Ναι, κυβερμένος... μήπω όμω γελιοποιείται και η ίδια έτσι. Με το να λένε ότι ένα διαδηλωτή που ήταν ε, άοπλο και χωρί τίποτα άλλο, ε, ένα ματατζή που ήταν με τη στολή του, με το κράνος του, με τον κλόπ και την ασπίδα. Ε, τώρα μη συζητάμε, πρόκειται για αστεία. Δεν είχε καμιά δουλειά εκεί η δημιουργία των ΜΑΤ, δεν ξέρω ποιο έδωσε δημιουργία την εντολή, δημιουργία. να ψαχτεί, να γίνει έλεγχος, Εκεί είναι η ευθύνη, δεν έπρεπε να φύγει από εκεί. Διότι δεν είχαν διαδηλωτή, Συμβολικά πετάξαν μια μπογιά και τι έγινε. Άλλη φορά το είχαν γκρεμίσει. Η άλλη φορά δεν προλάβαν να τον κρεμίσουν. Το άγαλμα του Τρούμαν, σα ενημερώνω, ο ελληνικό λαό το ξέρει, εδώ και δεκαετίε, ακόμα επί που κύριε, ήταν κύριε, εκεί, στημένο το ρίχναν και γράφαν συνθήματα. Έλεος πια.